Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας, καθώς ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ισότητα του πολιτικού γάμου. Συνδεόμαστε για να ακούσουμε το αποτέλεσμα. Όχι. Όχι. 76. Παρόν 2. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επίσης, το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Συνεπώς, το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι 77, παρόν 1. Συνεπώς, το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 198, όχι 55, παρόν 1. Συνεπώς, το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 198, όχι 55, παρόν 1. Συνεπώς, το άρθρο 5 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 177, όχι 77, παρόν 0. Συνεπώς, το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 177. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την ανακοίνωση του Προεδρεύοντος της Βουλής για το αποτέλεσμα επί της αρχής και επί των άρθρων. Συνδεόμαστε τώρα με την Εμμανουέλα Αρχίτη που παρακολούθησε την ψηφοφορία και το αποτέλεσμά της. Εμμανουέλα, για να αποκωδικοποιήσουμε λίγο το αποτέλεσμα. Έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα στο επί της αρχής και διαφορετικό σε κάποια από τα άρθρα, τα οποία υπερψηφίστηκαν με περισσότερους ψήφους από ότι το επί της αρχής. Σωστά. Χρήσα, αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτό το νομοσχέδιο, όπως και στα περισσότερα, είναι η ψήφιση επί της αρχής. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα λέγαμε τα κόμματα ορίζουν ως το βαρόμετρο. Mm-hmm. Και φάνηκε ότι σε αυτή την ψηφοφορία, από τους παρόντες, οι οποίοι ήταν 254, είχαμε 46 αποχές. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αναφερθούμε αναλυτικά στο ποιοι βουλευτές, από ποια κόμματα δηλαδή, ψήφισαν υπέρ, ναι, όχι ή απουσίαζαν. Είναι ένας κατάλογος, ο κατάλογος των βουλευτών και της ονομαστικής ψηφοφορίας, ο οποίος δημοσιοποιείται αργότερα. Σε πρώτη φάση, αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε είναι ότι από τα 5 κόμματα τα οποία υπερψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, είναι 176 τα ναι, 76 τα όχι και έχουμε και δύο παρόντες. Από το ρεπορτάζ τώρα και από την παρατήρηση, καθώς βλέπαμε την κινητικότητα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, που αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέσα στην αίθουσα. Φυσικά ήταν κοντά του και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μέλη της κυβέρνησης, αλλά και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσοι τουλάχιστον βρίσκονταν εδώ και υπερψήφισαν, γιατί πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι οι διαρροές ήταν αρκετές. Η εκτίμησή μας είναι ότι τα όχι και οι αποχές είναι 45 με 50. Καθώς νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ μας που έλεγε ότι έως 110 θα είναι τα ναι. Αλλά αυτό, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε αργότερα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε για τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι από το ΣΥΡΙΖΑ τα ναι αναμένεται
αναμένεται να είναι 35, καθώς η Νίνα Κασιμάτη, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ένα ερωτηματικό τι στάση θα κρατήσει, μπορεί να μην ήρθε να μιλήσει, ωστόσο ήρθε να ψηφίσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι η μοναδική αποχή που υπήρχε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Παύλος Πολάκης. Άλλωστε είχαμε δει νωρίτερα κατά τη διάρκεια του απογεύματος να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιες φωτογραφίες, ενδεικτικό το ότι βρισκόταν σε χειρουργείο, είχε κάποιες ιατρικές υποχρεώσεις. Βέβαια, θα πρέπει να θεωρείται επίσης και δεδομένο ότι θα υπάρχουν και κάποιες συνέπειες, να το πω έτσι, από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, θα τα δούμε αναλυτικότερα αργότερα στο δελτίο, Εμμανουέλα. Συνεπώς, έχουμε 46 συνολικά αποχές και 176 ναι, 76 όχι, δύο παρόντα σε μία ψηφοφορία. Χρήσα, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, επιγραμματικά. Να σου πω το ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται πως θα είναι 21 τα ναι και 11 οι αποχές, καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή υπήρχαν επικοινωνίες, υπήρχαν συνομιλίες και φαίνεται ότι κάποιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν τελικά να υπερψηφίσουν. Δεν θα υπήρχε καταψήφιση από πλευράς ΠΑΣΟΚ, παρά μόνο αποχές. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μειονοτικός βουλευτής Αχμέτ Ιλχάν ψήφισε με επιστολική. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, αναμένεται να έχουμε 9 θετικές ψήφους και 2 αποχές από τους μειονοτικούς βουλευτές, ενώ οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας που υπερψήφισαν ήταν 6 και ήταν όλοι παρόντες. Κλείνοντας, να σου πω για τους ανεξάρτητους βουλευτές ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί τους, οι 3 στους 4 βουλευτές καταψήφισαν και το 1 από τα 2 παρόν προέρχεται από τον Μιχάλη Χουρδάκη, τον ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από την Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στην πορεία, στο νυχτερινό δελτίο. Εμμανουέλα, σε ευχαριστώ για αυτές τις πρώτες πληροφορίες. Θα δούμε αναλυτικότερα αργότερα τι ακριβώς έχει συμβεί στη γεωγραφία των κομμάτων. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί και πάλι στις 12. Καλό βράδυ.